Μεγαλώνει η αγωνία των εργαζομένων της βιομηχανίας σωρικών λιπασμάτων όσο περνούν οι μέρες και το θέμα με την παροχή φυσικού αερίου από την ΔΕΠΑ μένει στάσιμο, επηρεάζοντας καταλυτικά τη λειτουργία και παραγωγή του εργοστασίου. Εδώ και μέρες έχει σταματήσει η παροχή αερίου από τη ΔΕΠΑ, ζητώντας άμεσα να πληρωθεί μέρος των οφειλωμένων από τη βιομηχανία. Το ΑΓΚΑΘ στις διαπραγματεύσεις με την εταιρεία έγκυται στις άμεσες απαιτήσεις της ΔΕΠΑ για να ανοίξει την παροχή, που φτάνουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από συνεχόμενες προσπάθειές μας, καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με τον διευθυντή του εργοστασίου, Γιάννη Τσάρα, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τις διαπραγματεύσεις, εξηγώντας μας ότι η βιομηχανία δεν έχει στη διάθεσή της αυτή τη στιγμή αυτό το ποσό και επιβεβαιώνοντας ότι η ΔΕΠΑ βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης, γι' αυτό και απαιτεί άμεσα τα χρήματά της. Δεν έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Υπάρχει ένα πλάνο που από κοινού συζητούμε, δεδομένου όμως ότι είναι και αυτή σε προπόλησης, έτσι, πριν από ολοκλήρωση πώλησής τους, η ΔΕΠΑ, έτσι, έχουν χρηματοοικονομικούς συμβούλους μέσα, οι οποίοι απαγορεύουν εκείνο, δεν επιτρέπουν το άλλο, έτσι. Και επομένως δεν υπάρχει ευελιξία αυτή τη στιγμή για να βρούμε τη λύση. Γι' αυτό πάμε, ερχόμαστε, δίνουμε καινούργιες, όχι προθεσμίες, αλλά διαδικασίες, ας το πούμε. Εν ολίγες δεν το έχουμε λύσει ακόμη το θέμα. Δεν το έχουμε λύσει, έτσι. Λοιπόν, προσπαθούμε τώρα με τρίκ να προχωρήσουμε ένα βήμα έως ότου αρχίσουμε να μπούμε στην καλλιεργητική περίοδο, να έχουμε έσοδα και να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε αυτό το χρέος. Εντάξει, 10 δεν έχει λίγο λιγότερο. Γι' αυτό κοιτούμε, ας πούμε, πώς είναι δυνατόν, δίνοντας αυτά, να πάρουμε μια μικροπαράταση για εκείνο και μέχρι έως ότου μπούμε στα μέσα Φεβρουαρίου, που θα έχουμε σίγουρα στάξεις από πωλήσεις, που είναι η επόμενη καλλιεργητική περίοδος. Κοιτάξτε, το Διοικητικό Συμβούλιο δείχνει ότι έχει. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι επειδή είναι στην πώληση, η Γενική Συνέλευση και η πολιτική ηγεσία και όλοι οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι είναι πάρα πολύ άκαμπτοι. Είναι η Γενική του Συνέλευση. Mm-hmm. Η Γενική λοιπόν Συνέλευση λίγο πολύ είπανε δεν θέλουμε να τροποποιήσουμε πολιτικές, πιστωτικές πολιτικές, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Οπότε αφήνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο βεβαίως φοβάται να πάρει κάποια διαφορετική απόφαση, και γι' αυτό κοιτούμε έτσι με τρόπους που δεν απεικονίζονται, ας το πούμε. Ακριβώς. Εγώ μιλώ με τους και με το σωματείο μιλώ. Mm-hmm. Έτσι. Απλά δεν έχουμε κάποιο νεότερο να δώσουμε. Μέχρι τέλος του μήνα θα πιστεύω ότι θα έχουμε επιλύσει όλο το θέμα. Πιστεύω. Μέχρι τέλος του μήνα. Τώρα με μία μικροπαράταση στις 21, αφού έχουμε δώσει κάποια από τα χρήματα που απαιτούνται κτλ. Αυτά είναι έξω, είναι στη σφαίρα των συζητήσεων και εν πάση περιπτώσει δεν μας έχουν αγγίξει. Δηλαδή η κουβέντα που κάνουμε είναι καθαρή με τη ΔΕΠΑ. Έτσι, η ΔΕΠΑ κοιτάει ότι είναι σε ένα διαγωνισμό προς πώληση. Δεν ξεχωρίζει την Gazprom ή την. Δεν ξέρω ποιες είναι οι άλλες. Όχι, δεν ξέρω, ξέρω, δεν θυμούμε τώρα να σας πω. Τις άλλες εταιρείες. Και εμείς κοιτούμε το δικό μας πρόβλημα. Σε καμία περίπτωση προς το παρόν δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις ότι επηρεάζει η Gazprom κτλ. Αυτά τα πράγματα.